Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ που έχει να κάνει με την διαχείριση της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα στην περιοχή των Μυρών είχαμε κάποια rapid test. Θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά να ευχηθώ. Καλή χρονιά σε εσάς, στους ακροατές σας. Πάντα με υγεία. 261 δείγματα, ένα θετικό. Ακριβώς, με 261 δείγματα, ένα θετικό. Θεωρώ ότι είναι ένα ενδεικτικό ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την περίοδο. Όμως από εκεί και πέρα και το, ακόμα και το ένα θετικό που βρέθηκε, θεωρώ πως ήταν σημαντικό, γιατί ίσως αν τυχόν δεν είχαν γίνει τα rapid test σήμερα και το ένα κρούσμα αυτό δεν μάθαινε ότι είναι θετικός, ίσως την επόμενη εβδομάδα να υπήρχαν πολύ περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα υπάρξουν τώρα. Γι' αυτό το λόγο εμείς φωνάζαμε όλες αυτές τις μέρες και παρακαλούσαμε όλο τον κόσμο, όσο περισσότεροι μπορούσαν να έρθουν, τόσο καλύτερα θα ήταν. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, Δήμαρχε. Ναι, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα στις 3 η ώρα. Σας είπα, υπήρχε προσέλευση του κόσμου, αρκετή προσέλευση, αλλά εγώ θα ήθελα να ήταν ακόμα περισσότεροι. Υπάρχει σχεδιασμός να έχουμε επανάληψη της διαδικασίας, να έχουμε και άλλους ελέγχους στην περιοχή σας? Αυτό συζητιέται. Θα δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει και να γίνει, ας πούμε, και σε μια άλλη μεγάλη ενότητα της περιοχής μας, όπως είναι το Τυμπάκι. Πιστεύω ότι είναι πιθανό να γίνει. Αυτό βέβαια θα κρίνουν οι ειδικοί μετά από το σημερινό τεστ κατά πόσο απαιτείται να γίνει και σε κάποια άλλη περιοχή στο Δήμο μας. Πάντως, σας είπα ότι παρόλο που τα δείγματα παρθήκανε, ήταν αρκετά εθαρρυντικά, εγώ θα ήθελα να πω κάτι ότι δεν τελειώσαμε. Το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Η πανδημία υπάρχει, είναι δίπλα μας, άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε όλοι με προσοχή, φορώντας τις μάχες, κρατώντας τις ανάλογες αποστάσεις που απαιτείται να κρατάμε, να προχωρήσουμε έτσι μέχρι να γίνουν και οι εμβολιασμοί σε ένα μεγάλο βαθμό, για να δούμε τουλάχιστον ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό από το περσινό. Μάλιστα. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και είπαμε, για άλλη μια φορά, ας πούμε ότι ναι, είναι ενθαρρυντικά τα δείγματα, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και να υπάρξει και συνέχεια στους ελέγχους, Δήμαρχε. Να υπάρξει και συνέχεια και στο Τυμπάκι, όπως είπατε. Ναι, εγώ συμφωνώ σε αυτό, το έχουμε συζητήσει. Βέβαια. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να γίνει και αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.